Όπω ήδη σα έχω πει, είναι εδώ κοντά, δίπλα μου, η αγαπημένη μου Λιάννα Κανέλη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλό φθηνό που να έχουμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μήνα. Καλό μήνα, όλα μαζί. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Όλα μαζί και, έχουμε, δυστυχώς δεν καλά. Ναι, και δυστυχώς έχουμε δυστυχώς να πριν τι διακοπέ. Ναι, και δυστυχώ δεν πήγαν καλά. Ε, για τον τόπο. Τουλάχιστον. Για τον τόπο δεν πήγαν καθόλου καλά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, μου, μου βρήκαν οι συνεργάτε μου κάτι και το οποίο θέλω να το δούμε μαζί. Πάμε, παιδιά, να δούμε αυτό που μου δείχνατε πριν. να συνδεθούμε με τον χώρο στον οποίο στα γραφεία του κυρίου Πάγκαλο. Ο κύριος Πάγκαλος προφανώς προβαίνει σε δηλώσεις. Εκεί είναι ο συνάδελφος ο κύριος Φιλιππακόπουλος. Καλησπέρα λοιπόν από τα γραφεία του κυρίου Πάγκαλου. Καλησπέρα. Ο κύριο Πάγκαλο αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ. Θα έρθει σε λίγο, Λιάννα, από ό,τι μα ενημέρωσαν από το γραφείο τύπου λίγο πριν. Α, εγώ νόμιζα ότι προβαίνει σε δηλώσει αυτή τη στιγμή, μια και καταγγέλλεται και από τον κύριο Αβραμόπουλο ότι καθυστέρησε να αντιδράσει. Λιάννα, εγώ είμαι πάνω τώρα, περίπου εδώ στον Δίο για ένα τέταρτο. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κάτω ο κύριο Πάγκαλο ή κάνει δηλώσει, αλλά δεν το πιστεύω γιατί πριν από λίγο μίλησα με το γραφείο τύπου και μου Μάλιστα. είπαν ότι τον περιμένουν γύρω στι 6,5 με 7. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, θα το μάθουμε αμέσω μετά και θα ενημερώσουμε ε, του τηλεθεατέ μα. Μάλιστα. Επί ο χρόνο, επί ο χρόνο μαζί μα και για σένα και για μένα. Σκέψτε μου ότι παρολογώ να πάω και του δύο χρώμα σήμερα. Ήταν το. <laughs> Αποσύμπτωση, θα το είχα κάνει. Δεν νομίζω ότι το είχαμε συνεννοηθεί. Στι δημοτικέ. 90 94, δεν είναι πάρα πολλά χρόνια πίσω. Είναι στι δημοτικέ εκλογέ. Τότε που έχασε ο πάγκαλο από τον Αβραμόπουλο με το περίφημο κύριο Τίποτα. Ο κύριο Τίποτα. Όμω. Τότε ο κ. Το ο... λέω γιατί είναι... έχουμε εκλογέ. Έχει σημασία. <laughs> ναι, αλλά είχε και ενδιαφέρον η εκλογική διαδικασία στο επίπεδο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Με την επισήμανση πάντοτε και το ξέρει καλύτερα από μένα είναι ότι ειδικά οι περιφερειακέ εκλογέ, έτσι όπω έχει διαμορφωθεί το σύστημα τη λεγόμενη ε, τοπική αυτοδιοίκηση, είναι βαθύτερα πολιτικό. Έμενα με ανησυχεί φόδρα αυτή τη στιγμή. Πρώτον, μία διαφορία που υπάρχει στον κόσμο κάτω. Αυτό υπάρχει... κατα... εγώ, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Υπάρχει αλλά... μία διαφορία. Εμεί, για παράδειγμα, δεν την αισθανόμαστε. Γιατί, Γιατί εμεί πάμε στον κόσμο. Δεν περιμένουμε να έρθει ο κόσμο σε εμά. Ναι. Εμεί είμαστε έξω στα αλήθεια. Δηλαδή, όλοι οι υποψήφοι μα είναι έξω. Είναι στου δρόμου, είναι πόρτα-πόρτα, είναι σε συγκεντρώσει, είναι σε γειτονιέ, είναι σε συνοικίε. Δηλαδή, αφού κάποια στιγμή αναρωτιόμουν ε, στα αλήθεια, δηλαδή, πώ τα βγάζουν πέρα. Εκείνο ο Πορτούλη πρέπει να έχει κάνει το, 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 το λεκανοπαίδιο, αυτό που λέμε την, την Αττική. Ούτε ξέρω πόσε φορέ πάνω κάτω. Ο Σοφιανό πρέπει να μην έχει αφήσει τρύπα στην Αθήνα ε, όμω ε, όμως κάθε μέρα σε αυτό το ψάξιμο γιγάντια προβλήματα αυτό που λες για την καθημερινότητα και λες είναι δυνατόν να μην ενδιαφέρεται βέβαια άμα αυτά έρθεις και τα βάλεις Φίλιππε τώρα αυτή τη στιγμή δίπλα στο πάει στο σούπερ μάρκετ όγκος το πρόβλημα Ογκόληθο, ούτε όγκο. Ογκόλυθο. Ε, Πας... ε, είναι πολυτέλεια να μπει πια στο σούπερ μάρκετ, για να μου δεν είναι. Ακριβώ. Πα να πληρώσει τη ΔΕΗ, ογκόλυθο. Πα να πληρώσει το νερό, ογκόλυθο, πα να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητο και στο παπάκι ο γκόλιθο, επομένω έρχεται και αθρίζεται και μια θλιβερή καθημερινότητα. Η οποία όμω, πρόσεξε, δεν μπορεί να μείνει. Το είδαμε. Ό,τι αφέθηκε. Ό,τι αφέθηκε στην τύχη του. Ό,τι αφέθηκε στο χρόνο. Εδώ δεν είναι μουρέ να πει ήμουν ωραιότερη, ήμουν νεότερη, ήμουν έτσι όπω το δείξαμε πριν από λίγο, πολύ τρυφερά και πολύ ωραία. Δεν είναι εδώ. Εδώ είναι ζωέ του μέλλοντο των παιδιών. Δεν μπορεί να υπάρχει σχολείο στο οποίο πέφτει η στέγη τον 21ο αιώνα. Την ώρα που τα παιδιά κάνουν μάθημα και είναι μέσα. Δεν μπορεί, πώ το λένε, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να φοβάσαι ότι θα βραχούν τα πόδια σου την ώρα που κοιμάσαι, και να έχει δίπλα σου πλημμυρισμένου και να μη σε νοιάζει. Και δεν μπορεί να μπαίνουν και 120.000 άνθρωποι σε ένα γήπεδο. Μένταν οι αδερφοί μου στο γήπεδο. Όταν το άκουσα, πίστεψέ με, μου φύγει αυτό που λέμε ο τάκο, μου φύγει ο τάκο. Κύριε Καπαναγιά μου, έτσι και πέσει ένα σίδερο από αυτά. Δεν θα έχει πέντε και διακόσου και τρακόσου νεκρού. Θα έχει χιλιάδε νεκρού σε έναν τέτοιο χώρο. Είναι δυνατόν. Είμαι άνθρωπο που. Έχει. Και λένε ότι δεν έχει συντηρηθεί ποτέ, ρε παιδί, με αυτό δεν το καταλαβαίνω. Μα κοίταξε να δει. θυμάμαι να, να, το λέω πριν από πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό, πίστευε με σχεδόν 20 χρόνια πίσω, όταν είχε εγγενιαστεί τότε η Αττική Οδός. Και δεν είναι μερικοί μήνε που έχει εγκαινιαστεί ήδη. Γιατί. γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η διάσπαση των αρμοδιοτήτων είναι και μια σειρά από άλλα πράγματα. Και από αυτέ τι μεγάλε πινακίδε που έχουν και τι τρει πράσινε που λένε ναι, που πα και που ναι. δεν πα, σε αυτέ τι τρει πινακίδε, ε, με έναν πολύ μεγάλο αέρα που έκανε, έπεσε όλο αυτό ο στήλο κάτω. Mm. Θυμάμαι τότε, ήταν ακόμα δραχμή. Είναι 2000-2001, πριν από το 2000. Mm. Και λέγανε ότι αυτό το πράγμα κοστίζει 50 εκατομμύρια. Αλλά δεν είναι τη Αττική Οδού, είπε η ευθύνη, είναι του Υπουργείου, του Παιχόδε. Και τρελάθηκα. Λαχείο ήταν που δεν παίρναγε αυτό και, και βέβαια. βέβαια. Λαχείο ήταν κάποιο. Άξι δει. Έτσι όπω έχουμε τα πράγματα, επειδή έχουν παραδοθεί πάρα πολλά πράγματα στο ιδιωτικό κεφάλαιο, ανεξέλεγκτα. Εντελώ ανεξέλεγκτα. Δεν είναι ελεύθερη η αγορά. Είναι ξεσαλωμένη η αγορά. Είναι χαριστική στο έγκλημα. Χαριστική στο έγκλημα. Το εννοώ είναι χαριστική στο έγκλημα. Εγώ θυμάμαι στα νιάτα μου ω δημοσιογράφο να πιάνετε πότε ο ένα που πούλεγε σαν φέτα, πότε ο άλλο Κάτι το στο επίπεδο της αγορανομία αυτή τη στιγμή. Παραλαμβάνουν έργα και δεν ελέγχει κανένας. Χάνονται εκατομμύρια και δεν ελέγχει κανένας. Ξέρω δύο περιπτώσει στη χώρα που είτε φτιάχτηκε το μισό τούνελ, το πήγαινε και δεν φτιάχτηκε το έλα. Σωστά. Τώρα, μια και το βάζει αυτό. Έκανα Πάμε και στη Θεσσαλία τώρα, τώρα και περάσουμε. Αν φτάσουμε στη Θεσσαλία. Ρε, Λέω, επειδή, προσπαθώ να τον... σα το πω. Όταν στα Τέμπη έγινε η μεγάλη κατορίστηση ήμουν στη Βουλή Συναρμόδια επιτροπή. Και ψάχνω να βρω και στο λέω γιατί τώρα έρχεται η κυβέρνηση, κατά την άποψή μου εντελώ αντιλαϊκά και βάρβαρα σε εποχέ και οικονομική δυσπραγία, να πει στον κόσμο ότι πρέπει να ασφαλίσει την περιουσία του. Και το λέω, δεν έχω τίποτα με, το, με την ασφάλιση αυτή καθ' αυτή. Αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί να ασφαλίζει εσύ και να πληρώνει εσύ την ολιγορία του κράτου, τη πολεοδομία, τη έλλειψη μελετών, τη έλλειψη αυτών, τη έλλειψη νόμων, τη έλλειψη εφαρμογή νόμων. Δεν είναι δυνατόν να πανασφαλιστεί. Να για κάτι για το οποίο είσαι υπεύθυνο εσύ. Λοιπόν, την ίδια στιγμή λοιπόν, που γίνεται αυτό, πάω και ψάχνω να βρω πού ήταν ασφαλισμένο το έργο. Λοιπόν, βρήκα μια εταιρεία. Υπάρχουν τα πρακτικά τη Βουλή, είναι κατατεθειμένο, δεν είναι κάτι που το βγάζω το κεφάλι no, μου, να το πω. με μια, Ένα κράτο απέναντί μου, εντελώ αμήχανο, να μην μπορεί να μου απαντήσει, που έλεγε το εξή. Ήταν μια ασφαλιστική εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο για αυτό το κολοσιαίο έργο, έτσι. Ε, που το γινόταν η Σύρα και η ε, με, με μετοχικό κεφάλαιο 250.000 δραχμέ δραχμέ, Χριστιανέ μου. 250.000 δραχμέ με 250.000 με το χικό κεφάλαιο. Τι να σου πω δηλαδή. Δεν άνοιγε ούτε σου λατζίδικο στη γειτονιά σου στο όρθιο. Τίποτα, δεν ανοίγει. Πώ να σου να καταλάβει. Και αυτό ήταν υποτίθεται ο υπεύθυνο για την αποζημίωση. Για το Η ασφαλιστική εταιρεία αυτή. Η ασφαλιστική εταιρεία αυτή. Είμαστε στα συγκαλά μα. Εδώ πήγανε και φτιάξανε ποδηλατόδρομου και νοσοδέψανε κάποια εκατομμύρια και φτιάξανε ποδηλατόδρομου και το ίδιο το Υπουργείο εργόταν και έλεγε ότι οι ποδηλατόδρομοι που φτιάχτηκαν είναι εντελώ αντίθετοι με όλε τι προδιαγραφέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σημαίνει ποδηλατόδρομο. Μάλιστα. Πώ να σου το πω τώρα, Δίκιο, λέει, Άχρηστα. Λεφτά πεταμένα. Και δεν υπάρχουν σχολεία. Δεν υπάρχουν πλατείε. Χτε μίλαγα στην, στην πλατεία των Όπλων μα, μαζί με τον Σοφιανό, γιατί μίλαγε ο Σοφιανό και πήγα και εγώ. Λοιπόν, α αυτή την πλατεία, αλήθεια σου το λέω οι οποίοι έκαναν 8 μήνες να κάνουν ανάπλαση. Η ανάπλαση είναι, πάρ' το ένα και τίποτα τον άλλο. Τώρα δεν θα σου με κάτι ε, κάτω, όπως τα λένε, ε, τετά, τουβλάκια. Ναι, ε, Τουβλάκια λες και είμαστε στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή, δίπλα του Ντάμεση. Αυτά τα <laughs> τουβλάκια τα οποία έχουν προκριθεί ως κατάλληλα <laughs> για την ελληνική διαστολή. <laughs> κάποιοι έκαναν να ταιριάζουν εκεί. Τέλος πάντων, το βάλανε εκεί και υπήρχε άνθρωπος εκεί, άνθρωπος επαγγελματίας, πριτεράς, που κατέφυγε στο Σοφιανό να ζητάει βοήθεια. Μήνε τώρα, διότι 8 μήνε ήταν κλειστό το Με μετα Μετά έργα γύρω-γύρω. Μη σου πω: Μετά πήγαν και του ζητάγανε να πληρώσει. Δηλαδή, έρχεσαι και λε, φτάνουμε στη Θεσσαλία. Πάμε στη Θεσσαλία τώρα για την κατάσταση. Αξι, η Θεσσαλία δεν είναι. Είναι απερίγραπτη. Δεν είναι πρόβλημα τη Θεσσαλία. Είναι πρόβλημα τη χώρα. Είναι πρόβλημα του παρελθόντο, δηλαδή, του παρόντο και κυρίω του μέλλοντο. Οι άνθρωποι ακόμα είναι με τι λάσπε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν πα στο αρκαλοχώρη θα δει παρόμοια πράγματα. Ε, σου θυμίζω ότι ε, κάποια στιγμή το είπα στην τηλεόραση και φάνηκε σαν να είναι κακία. Δεν είναι κακία. Είναι ρεαλισμό. Υπάρχουν ακόμα στον Καποτά τα σπίτια. Με θυμάμαι 25-30 χρόνια μετά την δημοσιογράφο, μετά την, του σεισμού στην Καλαμάτα. Με θυμάμαι να το βάζουμε στον καιρό. Λε και τιμούσαμε την Καλαμάτα, επειδή βάζαμε τον καιρό στην Καλαμάτα ειδικά και δείχναμε του ανθρώπου εκεί. Ε, Δε τι έγινε τώρα με τα αντιπλημμυρικά συνέβεια. Γίνανε τα αντιπλημμυρικά και γίνανε. Χωρί βάθο, χωρί βάθο. Χωρί πέδιλα, αυτά που λένε ειδικοί. Εγώ δεν είμαι ειδική, δεν ναι. ξέρω από αυτά. Χωρί πέδιλα, χωρί τσιμέντο. Με αποτέλεσμα ήρθαν και καρθωθήκανε μέσα στα σπίτια παντού. Αφού παρασυρθήκανε, βέβαια. Παρασυρθήκανε. Δεν μπορούσε να κάνει αντιρρίδε με ξύλα το ένα πίσω από το άλλο. Όταν έχετε αυτό το νερό και δεν αφήνει λεωφορεία, δεν αφήνει σπίτια, δεν αφήνει θεμέλια. Αφήνει δεν αφήνει, ορθιο, σιμέντρο, δεν δεν αφήνει, αφήνει τίποτα, όρθιο. Έχει γίνει η αποξήρανση τη Κάρλα. Δεν έγινε καμία μελέτη γι' αυτό. Και όμω ξαφνικά τα ελικόπτερα, τα νατοϊκά, τα αμερικάνικα βρίσκουν λύση. Φεύγουν από το Στεφανοβίκιο, αγάπη μου, Λυκιά. Φεύγουν και πάνε δίπλα στην Ημαθία, στην Αλεξάνδρεια Ημαθία. Θα είναι εκεί τα ελικόπτερα. Έχουν κάνει και έρευνα οι Νατοικοί και οι Αμερικάνοι Έχουν βρει που θα πάει να το προσωπικό. Θα πάνε να δουν τι προδιαγραφέ, θα τα φτιάξουν, θα μεταστεγαστούν οι στρατιωτικοί. Δηλαδή οι άνθρωποι του πολέμου, οι άνθρωποι που είναι φτιαγμένοι να πάνε να γκρεμίζουν σπίτια, Με να γκρεμίζουν γεωφύρια. Τι αυτή φύγει η δουλειά στον πόλεμο. Πάνε να γκρεμίζει τον τόπο του εχθρού και οι άνθρωποι εκεί έχουμε λεπτοσπήρωση, ε, τούτο, κίνο, τάλο. Τι να Και έναν καυγά σε ένα δημόσιο επίπεδο και σε ένα διάλογο, ο οποίο αρχίζει από το μαγειρεύω στην κατσαρόλα, έτσι για λόγου επικοινωνιακού, και καταλήγει στη σύβρι Φαρμακοβιομηχάνου, ε, για τι οποίε απορώ πως οι γυναίκε και το Μητού δεν έχουν σηκωθεί να του ζητήσουν τα ρέστα, γιατί αυτό το πράγμα, αν συνεχιστεί και καθιερωθεί στο δημόσιο λόγο, ναι. τότε δεν θα μιλά ότι η πολιτική έγινε ε, κερκίδα. Θα μιλά για την κερκίδα που πολιτικοποιήθηκε σε ένα έσχατο σημείο, Λούμπεν, στο οποίο δεν θα μπορούμε να συνεννοηθούμε. Και αυτή τη στιγμή η ζημιά στον κάμπο είναι πάνω από 5 δι για τη χώρα. Τεράστη. Δεύτερον, έχει επιπτώσει στη ζωή των ανθρώπων. Εμεί, για παράδειγμα, έχουμε κατεβάσει ένα ολόκληρο κατεβατό από, από λύσει προτινόμενε. Και κυρίω άμεσε. Για να μείνουν οι άνθρωποι αυτοί, για να το παλέψουν. Να έχει το κουράγιο. Γιατί είπαν οι επιστήμονε ότι στην παραμικρή βροχή θα πλημμυρίζουν. Διότι η γη έχει εξελίξει τη δυνατότητα. Έγινε σε 15 μέρε το βόλο, Γιάννη. Να Άρα ναι. κάποια. Σε 15 μέρε. Right. Άρα, κάποιοι άνθρωποι. Και δεν γίνονται τώρα με τι αμπουκάδε τύπου Μπέου αυτά τα πράγματα. Και τώρα. Δεν, γίνονται, δεν, γίνονται. δεν ήταν και αυτή τώρα εικόνα, τώρα. Όχι, αλλά, δεν τώρα. γίνονται αυτά τα πράγματα με, 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 με τι αμπουκάδε ναι. και σαπέρα ρε. Ναι. Και εγώ ξέρω ρε, και αυτό. ή εγώ το παίζω εμ, 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 φρουφρού και αρώματα. Αυτά δεν βγαίνουν έτσι. Λοιπόν, βγαίνουν με προγραμματισμό, βγαίνουν με επιστημοσύνη. Η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Οι άνθρωποι πια. Έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν από τη μία του κόσμου στην άλλη. Έχουμε γεμίσει κβαντικού υπολογιστέ σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να πνιγόμαστε σε μία κουταλιά νερό και να μην μπορούμε να βρούμε λύση. Μία από αυτέ, εμεί είπαμε, για να μείνει ο κόσμο εκεί, να μπορέσει να μεταστεγαστεί, να πάει κάπου. Αφού δεν μιλάω για το σύνολο των προβλημάτων, σου φέρνω ένα παράδειγμα. Το, ναι. Δεν γίνεται με λιγότερα από 1.500 το μήνα, σύν 300 για κάθε παιδί. Γιατί πρέπει να πληρώσει νίκη. Πρέπει... Αν, βρει σπίτι. Αν, Αν, βρει σπίτι. Σπίτι. Αν βρει σπίτι, που πρέπει να βρεθεί σπίτι, <laughs> που... ναι. πρέπει να έχει άμεση ενίσχυση των θεμελιωδών υποδομών, έτσι ώστε τα παιδιά να μην υπάρχει το μισό σχολείο κλειστό, αλλά να έχει εξασφαλιστεί και η μεταφορά των παιδιών. Πώς θα Α, δεν Ακόμα και αν συγχωνεύσουν τα σχολεία. Το παιδί, μέσα από ποιε λάσπε και σε ποιο χώρο, εγώ έχω άνθρωπο που πήγε και, πρόσβαση, και φρικάρισε με αυτά που είδε. Και πριν από όλα αυτά, Γιάννα μου, να έχουμε και νερό να πίνουμε. Ναι. Πριν, πριν από όλα αυτά, να έχουμε ναι. και νερό ναι. να πίνουμε. Μα σου είπα, δηλαδή... αφήνοντα τα θεμελιώδη ναι, και τα βασικά, δηλαδή. υπάρχουν και πέντε πράγματα ναι. που πρέπει να γίνουν εδώ και τώρα. Ξέρει, τι με πειράζει. Ότι ο κόσμο διδάχτηκε από όλου μα. Και θα κρατήσω την εξαίρεση του Κομμουνιστικού Κόμματο, γιατί ακριβώ είναι πλήλα και δαιμονίων σε κάτι τέτοια. Μία ζωή λιδωρείται για να αποδειχθεί στο τέλο ότι έχει δίκιο. Και ευτυχώ ο κόσμο και από τι τελευταίε εκλογέ. Είδα αυτό που θα, αυτό θα ήθελα να σου πω τώρα. Θα πάμε στι δημοσκοπήσει. Αντί να το γνωρίζει. Πρόσεξε να δει. Πε... Δεν επιτρέπεται ο κόσμο να μην το λαμβάνει αυτό υπόψη του όταν θα παναρίξει την ψήφο του. Ποιο του είπε ψέματα. Ποιο υπολοιπότανε των προσδοκιών του. Ποιο του κατεβάζει ένα πρόγραμμα με το οποίο, άμα το κοιτάξει, μπορεί και ενδεχομένω να αντιμετωπίσει. Στη ζωή του, το καταλαβαίνει. Ε, ακόμα και οι έννοιε τη αλληλεγγύη έχουν πάει περίπατο. Αλληλεγγύη δεν είναι απλώ μαζεύω και στέλνω τρόφιμα. Γιατί υπάρχουν και, και, και περιπτώσει εστροκέρδεια, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάνε να του δώσουν ζεντόνια και ξέρει τι ζητάνε. Γιατί μιλάω και για μια φθορά σε ένα επίπεδο το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό ο κασιδιαροφασισμό είναι διάχυτο στι συμπεριφορέ των ανθρώπων. Ξέρεις τι είναι να πηγαίνει ο άλλο ανάμεσα σε ουρά με πνιγμένου και να λέει Δεν έχετε κανένα εντώνει άλλο χρώμα. Έλα αγάπη μου, γλυκιά. Έλα αγάπη μου. Δεν πιστεύω, έχουν το, σαπίσει. Το άλλο ότι πήγαιναν και πέραν τα νερά που δίνανε και πέρναν μετά πηγαίνανε στην παρακάτω πήγαινε... γειτονιά και ο ο τα κολούσανε. Ο άλλο θα έχει βάλει, έχει βάλει την ντομάτα που την ήδη την έχει αγοράσει φθηνά, ευκαιρία να κάνει χοντρή μπάζα. Άρα λοιπόν θέλει. Άρα φταίμε μία... κι εμεί σε έναν βαθμό. Όχι για θέλει. Άκουσε να δει. Δεν είναι θέμα υποκειμενική ευθύνη. Είναι θέμα γενικευμένη διδαγμένη κουλτούρα. Ο θάνατό ναι, του ναι, το ίδιο, λέω, το ίδιο λέω. Βολέψουμε τα ψυχουλάκια. Ναι. Πάρε δύο φράγκα τώρα ναι, και μην μιλά βουλοσέτο. Μην έχει απαιτήσει. Ε, ε α, Πάρ τα πράγματα πιο ήσυχα. Σημασία έχει τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Να περάσουμε και πάνω από πέντε ξαπλωμένου γάμου. Δεν, δεν, γίνεται έτσι. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα ανέχονται. Ανέχονται. Κάποιον να πάει να ξεκουραστεί και να κάνει μαραθώνιο. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που μπορεί να βρίζανε πριν από 15-20 μέρε. Θα πάμε και στον Κασελάκη, όχι, περίμενε. Όχι, όχι, περίμενε. Εσένα γιατί δεν, δεν έχω καμία όρεξη να ασχοληθώ με τον κύριο καθόλου. <laughs> καθόλου γιατί αυτό δεν έχει ενσυναίσθηση. Δεν Πώς έχει Πολιτικά εννοώ θα πάμε. Πολιτικά δεν, ναι, ναι. δεν έχει καμία ενσυναίσθηση ούτε καν πολιτική. Μόνο επικοινωνιακή προσέγγιση έχει. Ε, και είναι ξέρεις, πολύ άθλιο πράγμα να σε περνάνε για. Όπω λέγανε οι παλιοί Αμερικανάκοι με την έννοια τη αφέλεια. Mm, δεν yeah. μπορεί να, να παχτεί αυτό το παιχνίδι έτσι. Αλλά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λέγανε σηκώθηκε και πήγε ο Τάδε διακοπέ και ο άλλο διακοπέ. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μην μιλάμε για γενικότερο κοινωνικό, πολιτικό συναγερμό και όχι αυτοματισμό. Δηλαδή του τύπου εντάξει ήρθε ο ένα πέρασε, ο, ο Ντάνιελ όπω τον λέγανε. Ήρθε τώρα το άλλο πέρασε. Θα έρθει και ο άλλο πέρασε και θα έρθει και ο Ιαννό. Βγάλαμε ένα όνομα και ξεμπερδεύουμε με τα ονόματα, λε και είναι ο κατακλυσμό ή ο Μια χρήση και έφυγε. Το τράμα τραύμα αφήνει, που αφήνει. Αφή, δηλαδή, αυτό πήγα και... να σου πω. Αυτό που αφήνει πίσω όμω το τραύμα που αφήνει είναι διαρκεία, θα περάσει σχεδόν στον επόμενο αιώνα. Ακριβώ. Τώρα που το λε. ξέρω ότι το ξέρει. Το πύλιο που ξέραμε δεν υπάρχει. Τέρμα. Αυτό το πανέμορφο μέρο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. εγώ ακούω μέρη που. αν πάμε τώρα θα δούμε κάτι άλλο. Πριν από χρόνια θα δούμε κάτι άλλο και δεν υπάρχει. είναι, διαλυμένο. εκείνη είναι η ομορφιά. Και δεν μπορεί τώρα να πουλήσει, λέω εν ώψη εκλογών, λέω τώρα. Ε, τα κενταβρίλα. Ότι θα κατεβούν οι κένταβροι από ένα μυθικό ελληναριό. Πρόσεξε, από ένα μυθικό ελληναριό και θα τα διορθώσουν. Δεν υπάρχουν οι κένταβροι. Αν υπήρχαν οι κένταβροι και είχαν μελετηθεί οι κένταβροι, θα είχαμε και διαφορετική συμπεριφορά απέναντι στο πύλιο. Για να σου το πω ευθέω. Ε, θα πούμε το μήλο μιλαράκι και δεν υπάρχει άλλο φρούτο για το χειμώνα ε, και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όταν όμω βγαίνει στην Αυστρία σήμερα, σε αυτή την Ευρώπη η οποία οπισθοδρομεί. Ταχύτητα θα φτάσει πριν από τη Βεσφαλία. Θα φτάσει, πίστεψέ με, σε, σε ε, εντελώ μεσαιωνικέ καταστάσει, αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική και δεν ορθώσουμε ανάστημα οι λαοί. Δε, αν δεν το ορθώσουμε. Βγήκε ο Αυστριακό και είπε, εντάξει τώρα, μην μου λέτε ότι υπάρχουν και φτωχοί εδώ πέρα, ο καθ, το κάθε παιδί μπορεί να φάει ένα χάμπουργκερ. Ω υγιεινή διατροφή δεν το είπε αυτό. <οχ> ότι δεν θα πεθάνει το παιδί, θα φάει ένα χάμπουργκερ. Πε μου, το Χριστό και την Παναγία. Όλοι αυτοί είναι στι όλοι αυτοί ε, ε οι τρόλιδε που ασχολούνται με αυτά, όλοι αυτοί που τικτοκίζουν με τευτελεία από το πρωί στο βράδυ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα μίδια αυτά. με τον ίδιο τρόπο που πουλά χαζομάρε και πουλά αειδίε, μπορεί να πουλήσει και μπορεί να πουλήσει και ρίτσο, μπορεί να πουλήσει ε, και μια ωραία κουβέντα, μπορεί να πουλήσει και έναν ωραίο πίνακα, μπορεί να πουλήσει μια, μια κουλτούρα, μπορεί να, να πουλήσει μια σκέψη που αξίζει τον κόπο να ανοίξει κουβέντα ακόμα και στο TikTok. Εγώ δεν υποτιμώ τίποτα από αυτά. Μπορεί να ανοίξει το χώρο σου σε πέντε γνώσει να τι μοιραστεί με πέντε άλλου. να προσφέρει και κάτι λίγο πιο πέρα από την καλή συνταγή του που την τρώνε στο Hollywood. Να ξαναθυμηθεί ενδεχομένω και πώ έφτιαχνε η μάνα στα για να μην βγαίνει και τα πληρώνει χρυσά αύριο το πρωί σε κάποιον που λέει ότι τα κάνει ίδια. Πώ να σου το πω, υπάρχει χώρο, υπάρχει κουλτούρα. Ταλέντα έχουμε. Κόσμο έχουμε, παιδιά έχουν πανέξυπνα. Πανέξυπνα, όπου και αν πάνε, διαπρέπουν. Δεν μα φεύγουν έξω όμω. Ε, ναι, ναι, αλλά φεύγουν έξω. Πώ φεύγουν έξω, Φεύγουν έξω για να γυρίσουν ο στη του γόραφτηνά, Ξέρετε ποιο πάει έξω και γιατί γυρίζει. Θέλει Δεν μια... θα εξομοιώσουμε τον καθέναν που φεύγει σήμερα, τη σήμερον ημέρα, με φιλοδοξίε καριέρα. ή μπροστά σε προσωπικά διέξοδα ε, να τον εξομοιώσουμε με το δυστυχή, καθημαγμένο, διωγμένο. Α, μετά τον εμφύλιο, ο οποίο πήρε την άγουσα όχι, όχι. να όχι. πηγαίνει στα λαστιχικά τέως εργοστάσια εννοείται, 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 στη Γερμανία. Εννοείται, εννοείται. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση της μίας μετανάστευσης με την άλλη. Όχι. Και Ά, είναι άλλου τύπου και... μετανάστευση, ναι, ας το πούμε. όμως και τον ψηφιακό μετανάστη, ο οποίος είναι μετανάστης από βολή. Θέλει ωραίο καιρό, θέλει ωραία μήκονο, θέλει ωραία παραλία, θέλει και τον υπολογιστάκο του και πιστεύει ότι μέσα από τον, μέσα από τον υπολογιστή εγώ μπορώ κι εσύ να φάμε. Δεν μπορεί να φας μέσα από τον υπολογιστή. Λεφτά μπορεί να βγάλει, Αλλά Αν να με τον υπολογιστή το έχω ξαναπεί. Η εικονική ντομάτα δεν μπήκε σε κανενός το στομάχι. <Κι> σε κανενό το στομάχι. Και τα έλεγα την εποχή που ο Κίμονα Κουλούρη έλεγε. Πηγαίνετε να τότε, ψάξετε. Τότε το τεχματιλαϊκέ. Με το φθηνό φαγκρί. Το φθηνό φαγκρί. Το το και μετά έγινε σίριαλ και μετά έγινε η γενιά των 300 σίριαλ, μετά έγινε η γενιά των 700 σίριαλ. Και σήμερα συζητάμε στον 21ο αιώνα με τι αυξήσει θα φτάσουμε το μισθό τον πρώτο όπω ήταν με αγοραστική δύναμη πριν από 25 χρόνια. Δεν μπορεί να είναι πρόοδο το όπισθεν ολοταχώ. Τώρα, ένα θέμα καθημερινότητα θέλω να σου βάλω γιατί. Αυτό το πράγμα με τον Κεφισό στην Αττική δεν υπάρχει. Πρωτου... δεν υπάρχει. Ο Πρωτούλη. Ε, δεν είναι τώρα. Όχι, okay, γιατί το λέω. Γιατί σήμερα είδα πήγε και ο κύριο Οικονόμου. Και επίση σήμερα εγώ ανακάλυψα, γιατί λέω ότι θα έχει καταργηθεί αυτό το σώμα. Ότι τροχονόμοι υπάρχουν. Εγώ νόμιζα ότι έχει καταργηθεί ω σώμα <σχελί> οι τροχονόμοι. <σχελί> και ότι έχουν πάει σε γραφεία, ξέρει, σε άλλε θέσει. Αυτό, αυτό το έχω αυτό δεν βλέπω πουθενά τροχονόμοι. Βλέπει ότι τροχονόμοι πουθενά. Εγώ δεν βλέπω πουθενά. Εδώ και χρόνια. Οπότε λέω θα, <σχελίως> θα καταργηθεί γιατί ενισχύουν κάποιου άλλου. Οκ, okay, εντάξει. Αλλά σήμερα ανακαλύψαμε ότι έχουμε τροχονόμου. Και θα πηγαίνουν εκεί στο Κυφισό μαζί με γερανού, δεν ξέρω με τι άλλο. Δηλαδή αυτό πρέπει να περάσουν τόσα χρόνια. Κάτι να γίνει στον Κυφισό είναι απίστευτο. Είναι πάρκινγκ. Είναι καθημερινό πάρκινγκ. Η, η κήτη, του Κυφισού είναι σε τέτοιο βαθό, βαθμό εγκαταλειμμένη. Η αντιμετώπιση του και η στήριξή του σε ορισμένα σημεία που έτσι και γίνει το παραμικρό. Τώρα που μιλάνε όλοι τόσο εύκολα για την αλλαγή του κλίματο. Την οποία άλλαξαν αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν το κλίμα μέχρι σήμερα και έβγαλαν τα λεφτά για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Οι ρηπαντέ είναι αυτοί που έχουν φτιάξει χρηματιστήριο ρήπων. Οι ρηπαντέ του περιβάλλοντο είναι αυτοί που τώρα θέλουν πράσινη ανάπτυξη. Οι ρηπαντέ είναι αυτοί που θέλουν τώρα τα καινούργια καύσιμα. Αυτοί είναι όλοι οι ρηπαντέ που σου λένε σέναν ότι από το καλαμάκι που πίνει στο φραπέ. Άμα είναι χάρτινο, θα σωθεί το περιβάλλον. Για να αποκαλυφθεί <συρια> μετά καλε... γόνο... in in το καρκινογόνο. Αν μην είναι δεκαδό, το καλαμάκι πίσω... λιώνει. είναι καρκινογόνο και πάρ το πίσω για να φέρουμε άλλο μετά. είναι οι ναι. ίδιοι που μπορούν να φτιάξουν ένα το λένε, διασπόμενο πλαστικό και δεν το φτιάχνουν γιατί έχει ψηλό κόστο. Αλλά υψηλό. εσύ πρέπει να πληρώσει υψηλό κόστο για τη μετατροπή των εργαλείων του και των ε, ε, δυνατοτήτων του. Πρόσεχε τώρα, ο Κιφισός επιμένει πάρα πολύ η λαϊκή συσπήρωση. Όπω και σε αντίστοιχα προβλήματα με ρέματα παντού, από την Πάτρα μέχρι. Ε, ε, την... το κυφισό είναι ένα πράγμα μυρή. το οποίο απασχολεί όλη την, όλη την Αττική. Ο, ο, ο Κήφησός, πρώτα απ' όλα διασχίζει έναν χώρο, μια περιφέρεια, η οποία έχει 4 εκατομμύρια κατοίκου παιδιά. Γι' αυτό το λέω. Δεν γίνεται. είναι Είναι ο μισό πληθυσμό τη Είναι ο μισό πληθυσμό τη χώρα. Είναι συγκεντρωμένο, είναι σε αστικό ιστό με τρομακτικό απαλατριωτικό και γης, αξία γη χαρακτήρα και δεν υπάρχει γαρίφαλο τη εισπήρωση. Εγώ το λέω σε όλου του που τα πάνε να μην ψάξουνε ψάξουν, γιατί είναι και 1,5 μέτρο τα ψηφοδέλτια. Όπου δουν γαρίφα, το πάρω, το ρίχνουν τη τυφλά. Ξέρω <laughs> τουλάχιστον δεν θα πάει και χαμένο. Ξέρω ότι ακούγεται, ακούγεται okay, πολύ okay, χαρακτηριστικό, okay. αλλά. Ωραίο είναι. Ο μοναδικό τρόπο να πάνε γιατί. Εγώ δεν πιστεύω θα καθίσει άνθρωπο. Δεν θα τελειώσουν ποτέ οι εκλογέ με 1,5 μέτρο ψηφοδέλτια, τα οποία δεν είναι καν κομμένα, δεν είναι έτσι. Ναι, είναι. είναι ε, δυσλειτουργικό δε... το. Είναι λίγο δυσλειτουργικό Α αλλά... μάθουν λοιπόν τι σημασία έχει το κόμμα και να πηγαίνουν στα κόμματα για να τα παίρνουν τα βρωμάτα και να τελειώνει η ιστορία. Όμω ο κυφισό. Εάν δεν παρθούν χθες μέτρα, θα είναι η μεγαλύτερη απειλή όπου το κόστος των προβλημάτων που θα προκύψουν από το κηφισό, πίστεψέ με, θα ξεπερνάει κατά πολύ τη Θεσσαλία. Μάλιστα. Θυμίζω, εμείς θα έχουμε ζήσει ε, η μεγαλύτερη σε προηγούμενες εποχές με πλημμυρισμένο το, το δυτικό κομμάτι ολόκληρο, ε, το Μοσχάτο ολόκληρο. Ε, το... Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να φανταστεί ούτε να διανοηθεί πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο Και δεν μπορεί και κανείς να το ελέγξει Είναι καμένη πάρνηθα, είναι καμένη πεντέλη, είναι καμένη να... βαρυμπόπη Δεν έχουμε πουθενά δεν προστασία, προστασία, πουθενά να, προστασία τραβήξει να τραβήξει τον νερό. το νερό Αυτά δεν μπορεί να μην είναι συντηρούμενα Και ακούω ότι η περιφέρεια φώτισε τις γέφυρες του Κηφισού Μας Τι θα φανταστώ λοιπόν. εγώ τώρα αν θέλω να είμαι επικρίφη ε, Τι θα φανταστώ ότι όταν θα πέσει χτύπα ξύλο, κάποιο θα είναι και φωτισμένο και δεν θα χρειάζεται τον ah. από του δημοσιογράφου. Για μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ε, για τη φιλοξενία να εδώ. Ε, Ευχαρίστω έρχομαι συχνά εδώ και σα λέω ε, το ξέρω με το χέρι το στην ξέρω καρδιά ξέρω. λαϊκή συσπήρωση να μα δουν τουλάχιστον να, μπροστά του. Να, να κοιτάμε όπω λέει το, το γαρύφαλο στο ψηφοδέλφο. Το γαρύφαλο, πάμε καλά, μην νομίζει. Σε τουλάχιστον 19 Δήμου να με θα είμαστε στο δεύτερο γύρο. Να σε καλά. Να Πολύ.